Κοιτάξτε, μπορεί το μάτι να μην είχε γκολ, αλλά είχε πολύ τακτική και ήταν μεγάλη σκακέρα, την οποία έπαιξε πολύ γερά, με ρισκαδόρικα πράγματα. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος από την αρχή φαίνεται ότι είναι αετός, τετραφτερούγωτος, και άμα είχε λίγο καλύτερο υλικό από τον Τσικουναρά, το Μελισανίδη, που είναι καλός παράγοντας, θα μιλούσαμε για τρεις ομάδες συνιδιοκτήτριες της πρώτης θέσης. Καταρχήν, να ανατρέξουμε στο παρελθόν λίγο, γρήγορα, να θυμίσουμε και να δικαιώσουμε τα λόγια μας, να ευλογήσουμε τα μουσια μας, ότι ανακαλύψαμε το 4-3-3 του Ολυμπιακού, όταν παίζει το 4-5-1 ουσιαστικά με τρία χαφ βαριά, με αρχηγό των βαρέων βαρών Μπουχαλάκη, όταν παίζει δηλαδή η Γέρμε, Μπουχαλάκης και Καμαρά, ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Πάρα πολύ. Χθες του έλειπε και ο Ποντένσε στο ένας μέναν. Και καλά κάνουν οι γάβροι, οι Ολυμπιακοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού, οπαδοί και εμείς, οι οποίοι κατακεραυνούν τη διοίκηση του Ολυμπιακού, άμα να μην τον πουλήσουμε τον Ποντένσε, γιατί τον βάλαμε. Σε ένα μάτσο που θα είχαμε έναν παίκτη, ο οποίος θα είχε το ένας μέναν, δηλαδή φανταστείτε στη θέση του Μασούρα, ο οποίος είναι ας πούμε το μέσον μαζί με τον Μπουχαλάκη. Αυτοί πρέπει να έχουν γερό μέσον και παίζουν τον Ολυμπιακό. Φανταστείτε να έχει από τη μια το Βαλμπουένα και από την άλλη να έχει ας πούμε τον Ποντένσε και όχι τον Μασούρα. Πόσο πιο επικίνδυνος θα γινόταν ο Ολυμπιακός, πόσο πιο δημιουργικός θα γινόταν ο Ολυμπιακός. Παίρνεις λοιπόν και βλέπεις στο βίντεο τη φάση και γκολ. Μάλλον γκολ δεν υπήρχαν. Ξάνθη Ολυμπιακός 0-0. Πανιούνιος Ολυμπιακός 1-1. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Όφη Ολυμπιακός 0-1. Μια τσίρλα γκολ. Μια κλανιά γκολ. Του κόλου δώρο ήταν. Δηλαδή και εκεί που βάζει τον κόλλο Ολυμπιακή είναι δώρο. Σου κάνει δώρο να πούμε ο αδερφός του Γιαννούλη. Φανταστείτε να τότε για τον κόλλο αυτό με τον ΠΑΟΚ. Τι θα λέγανε οι γάβροι κάτω. Και σωστά μιλάνε τώρα και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και λένε μα τι κόλλο είναι αυτό. Υπάρχει και καχυποψία. Τέσσερα μάτς δεν κουνήθηκε ρούπι από εκεί. Έχει και ένα σέντερ φόρο Ελαραμπή. Ο οποίο Ελαραμπή όταν παίζουν τρία χάφ στον Ολυμπιακό και δεν είναι ιδιαίτερα, και δεν είναι ιδιαίτερα δημιουργικά. Άμα βγει από την περιοχή και γίνει συμμετοχικός, κλαϊμάει κι αυτός. Μην νομίζετε το Ελαραμπή θα πάρει, θα δώσει, θα παίξει πλάτη, θα την δώσει την μπάλα, θα την ξαναπάρει, θα τριπλάρει, θα σουτάρει. Δεν έχει τέτοια. Οπότε ο Ολυμπιακός μπλοκάρεται. Πέλικα το χούλα. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι κολλάει στο 4-3-3. Αν δεν παίζει ο Βαλμπουενά, ο Φορτούνης δεκάρι με δύο εξτρέμ και δύο χαφ από πίσω, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δημιουργήσει εύκολα. Δεν μπορεί να δημιουργήσει εύκολα. Και δεν το κάνει αυτό ο Μάγκας γιατί έχει αργούς στόπερ πίσω. Είτε παίζει ο Σεμέδο, είτε παίζει ο Μπά, είτε παίζει ο άλλος ο Μεριά. Ο πιο γρήγορος από αυτούς τους τέσσερις, είναι τραγική ηρωνία, είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι στον πάγκο. Πιο γρήγορος από αυτούς. Δηλαδή, βαριά στόπερ, βαριή τρεις χαφ. Ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε να δούμε, να το δείξουμε στην κάμερα, θα το ψάξει να το βρει ο φίλος μας, οι συνεργάτες μας εδώ, είναι ότι και η πίσω γραμμή του Ολυμπιακού για να κτίσει παιχνίδια από τα στόπερ, κανένα στόπερ από τα δύο δεν ξέρει μπάλα. Ο μόνος που ξέρει μπάλα είναι ψηλό Σεμέδο, ο οποίος και αυτός αναλώνεται στη μεγάλη μπαλιά. Δεν να την κατεβάσει να γίνει λίγο ψηλό Μπέκεμπάουερ, να ψηλό Μπέκεμπαουρίσει να πούμε. Βαρύς, και άμα τον κάνει και λίγο κάνα pressing γρήγορο, κάνα σκάφ πέσει απάνω του, μπορεί να σου κάνει και καμιά γιώμα, μην του πάρει την μπάλα. Δεν είναι δηλαδή, έχει τέχνη αλλά είναι και αυτός πολύ αργός. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αναλύοντας τον Ολυμπιακό μπορεί να κερδίσει 20 στημένα χτυπήματα και να μην πάρει μια κεφαλιά. Εκεί μπορούμε να δείξουμε εδώ στο βίντεο πόσο ΠΑΟΚ παίρνει βαθμούς από τα στόπερ του, από τα σέντερ φόρ του, από τις στημένες φάσεις, από τσαπατσούλικα χτυπήματα της μπάλας. Δηλαδή μπορεί να γίνει σέντρα, να αποκρουστεί η μπάλα και να έρθει ο άλλος από τα χαφ και να κάνει γκολ. Πολλά στημένα χτυπήματα της μπάλας ο ΠΑΟΚ κερδίζει γκολ. Κανένα σχεδόν Ολυμπιακός. Και το δοκάρι που βλέπετε εδώ, το δοκάρι που βλέπετε εδώ, σε αυτή τη φάση στο στημένο του Ολυμπιακού, είναι από λάθος απόκρουση αμυντικού. Του δίνει δηλαδή του παίκτη του Ολυμπιακού την μπάλα και πλασάρει πάνω στο δοκάρι. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι οφθαλμολφανέστατα ότι είναι πρόβλημα Ολυμπιακός στον αέρα. Και αμυντικά αν θέλεις χάνει κεφαλιές, αλλά το επιθετικό κομμάτι, όταν δεν έχεις center for καλό, όταν δεν έχεις δεκάρι, όταν τα χάφ σου είναι αργά,
Δηλαδή, Μπουχαλάκι το βγάλατε, καλό παίκτη, παπάρια. 20 στημένα χτυπήματα, 1,90 γαϊδούρι, μια κεφαλιά δεν πήρε. Τι καλό. Στα κόρνερ του Ολυμπιακού δεν πηδάει κεφαλιά κανένα. Αν δεν πάει σε μέδο να παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει γκολ ο Ολυμπιακός από τον αέρα. Μεγάλο μειονέκτημα. Κερδίζει φάουλ, κερδίζει κόρνερ, κερδίζει κανένα. Πηδάνε όλοι. Άσε που μπορεί να σου βγει και εσύ καμιά αντεπίθεση, καμιά ΑΕΚ και να σου αλλάξει τα πετρέλαια. Μπορεί να σου βγει οποιοδήποτε στην αντεπίθεση. Εντάξει. Για του Λιβάγια, το Χαμαλίκι, να μην πω τίποτα. Ο Λιβάγια ήταν η ηφηγένεια τη ΑΕΚ. Το ξεκινάει center for, όταν το ξεκινά στο Λιβάγια center for, ο Λιβάγια θέλει ο απομόνωση να κάνει πολλά μέτρα. Με τα τρία χαφ και το Μάνταλο εγκλωβίζεται. Σαν εξτρέμ το Μάνταλο. Και λέει ο προπονητής της ΑΕΚ που κάνει μια τρομερή αλλαγή. Μια φανταστική αλλαγή. Στο 30 παίρνει ρίσκα. Ενώ το Ολυμπιακού χέστηκε. Στο 82 πήρε το ρίσκο. Χέστηκε πάνω του. Βάζει δεύτερο φόρ τον Ολιβέιρα. Βάζει δεύτερο φόρ τον Ολιβέιρα. Βγάζει ένα χαφ. Και κάνει μια κίνηση. Ναι, αν μην χάσει το κέντρο, βάζει τον Μάνταλο δεκάρι και πετάει, θυσιάζει τον Λιβάγια αριστερά. Ο Λιβάγια είτε παίξει center for, μπροστά μόνος του, μόνος του, με τρεις αργούς χαφ, είτε παίξει να πούμε αριστερά, είναι ακίνδυνος. Ο Λιβάγια είναι πολύ καλός κοντά στην περιοχή. Θα μπει λίγες φορές μέσα. Δεν του βγήκε το Ολιβέιρα του προπονητή της ΑΕΚ. Δεν μπήκε καλά ο Ολιβέιρα. Αν έμπαινε καλά ο Ολιβέιρα, με αυτό το στήσιμο, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Και πάμε στο Μπουγαλάκι. Ο Μπουγαλάκης φάνηκε όπως μπορεί να φάνει ο Εσίτη, γιατί δεν τον υπολογίζει κανένας. Όλοι γράφουν και λένε τα στατιστικά της μαλακίας του Γαλάνη. Έκανε ένα σουτ. Έκανε μια πάσα. Μπουγαλάκης στον άξονα λοιπόν. Ο αργός Μπουγαλάκης που δεν παίρνει κεφαλιά στα στημένα. Που στα center back θα έρθει, δεν θα πάρει κεφαλιά στα στημένα. Που δεν θα κάνει πλάγια βήματα, να βγει πλάγια να σου κάνει μια σέντρα, λέω εγώ, στο 90 λεπτό. Που θα είναι μόνιμα στο χώρο του άξονα. Παίρνει την μπάλα από τα center back και μοιράζει πάσες. Φαίνεται ο Μπουχαλάκης. Τον αφήνει ο προπονητής της ΑΕΚ. Κάνει σούτα από τα 40 μέτρα. Ένα μπορεί να πάει στο γάμα. Αυτό είναι ο Μπουχαλάκης. Περνάει μπάλα από τα πόδια του Μπουγαλάκη. Να δώσει πάσα, να γίνει δηλαδή το δεκάρι του Ολυμπιακού. Η ξεφτύλα σου ρε Μαρινάκη. Η ξεφτύλα σου ρε Μαρινάκη είναι ότι ο καλύτερος σου παίκτης φάνηκε ότι ήταν ο Μπουγαλάκης και τον έχετε με βαθμολογία 10 στο 9. Δηλαδή ο παίκτης που δεν δίνει ο αντίπαλος προπονητής καμία βαρύτητα, παίρνει την μπάλα από πίσω και φαίνεται. Φαίνεται γιατί είναι μόνος του. Η κατάντια σου στον Ολυμπιακό. Είναι να έχει το Μπουχαλάκι καλύτερο παίκτη. Η ξεφτύλα σου. Και γράφουν οι μαλάκες, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, που καλύτερο παίκτη ο Μπουχαλάκης. Δεν βλέπει. Τις προάλλες έκαναν καλό τον Εσίτη. Μα ο Εσίτη. Ποιος μαλάκας προπονητής θα πάει και θα πει: πιάσει τον Εσίτη. Τι άσε κάνει ο Εσίτη. Τι να κλάσει ο Εσίτη. Πάρει την μπάλα, θα προχωρήσει, θα κοιτάξει αυτό, θα δώσει μια πάσα. Κλάσαμε μέντες. Στημένο χτύπημα. Θα πηδήξει, θα πιάσει κεφαλιά, πάει στο αυτί του. Πίσω στημένο χτύπημα, θα έρθει ο center back, θα του πάρει την κεφαλιά. Χαμηλά αργός, τέχνη μέτρια. Ο Εσίτη και ο Μπουχαλάκης. Δύο λόγους για να μην βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Μάνταλος, πολύ καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήγε στη θέση του την κανονική σαν δεκάρι, με θυσιασμένο τον Λιβάγια. Ο Ολυμπιακός στον άξονα κακός στις μονομαχίες. Θα δείτε περιπτώσεις που οι παίκτες της ΑΕΚ πέφτουν σαν τα σκυλιά, σαν να παίζουν αυτοί για το πρωτάθλημα. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε συνήθως δεύτεροι προς την μπάλα. Γίνεται μεγάλη μάχη στο χώρο του κέντρου, οι τρεις εναντίον των τριών. Η άλλη σας ξεφτύλα Ολυμπιακή, ποδοσφαιρικά έτσι, είναι ότι παίζει δύο θέσεις ο Βαλμποενά. Ξεκινάει από εξτρέμ, επειδή τα χαβ δεν δημιουργούν, παίζει και δεκάρι. Κάνει μεγάλες διαδρομές. Και φτάσει στο σημείο στο 70-75 να ξεζουμιστεί σαν την πενιντάρα τη γριά που δεν έχει περίοδο. Δεν έχει περίοδο. Το μουνί στεγνό και για να μπει μέσα να πούμε πρέπει να βάζει 4 τόνους λιπαντικό. Μπορεί να τον πεθάνεις μια ώρα αρχίτερα τον Βαλμποένα. Δύο θέσεις.
πήγε το Φουκαράς να κάνει, δείτε τις φάσεις. Πήγε να κάνει κάποιες φάσεις, να μπει, να έρθει από τα εξτρέμ, να κάνει 15-20 μέτρα, να έρθει στο κέντρο, να την πάρει από το Μπουχαλάκι, να τη δώσει, να την κάνει. Να ξαναπάει στα εξτρέμ, να γυρίσει, να πιάσει τον μπακ. 36 χρονών, ρε πούστη. Σαν να έχεις οδηγό Νταλίκα σε 65 χρονών και του λες 12 ώρες, ρε πούστη. Τράβαλα, μία Αθήνα, Πελοπόννησο, πάνε στην Κρήτη, τις Ελιές γύρνα, δεν ξεκουράσει και τράβα στην Βουλγαρία πάνω να πουλήσεις και τα πρόβατα εκεί που θα σε βάλω πίσω. Φέρ και τα γουρούνια από την Ολλανδία. Είναι αυτά, ρε πούστη, Μαρινάκη, να πούμε. Σε διαλύσει εκεί πέρα και σε προσκυνάνε. Πάρε και ένα παίχτη να δούμε λίγο μπάλα, ρε φίλε. Και εσύ κι άλλος ο κοντός, να πούμε. Πάρτε και ένα παίχτη να δούμε λίγο μπάλα με τους εσύντες και τους μπουχαλάκιδες, ρε φίλε. Τους μπασούρες και τους λίμιους, ρε φίλε. Να χαρείς δηλαδή, ρε φίλε. Σε παρακαλούμε εμείς, πάρτε ουδέτεροι, να πούμε. Είμαστε ουδέτεροι, βρε, 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 πουρντότα, βρε. Κάνε και ένα δυο κινήσεις, βρε, τα κόρυμα, δούμε λίγο μπάλα, βρε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.